Είμαι ο Χρήστος Κοτσακάς και αυτό είναι το 87ο επεισόδιο του Infocom Today. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε αποφασιστικές επενδύσεις για να κλείσει το οικονομικό και τεχνολογικό χάσμα που τη χωρίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, σύμφωνα με έκθεση του Μάριο Ντράγκη, του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί επιπλέον επενδύσεις ύψους 750 έως 800 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Ένας από τους κύριους λόγους για την αυξημένη διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και τους δύο παγκόσμιους ηγέτες είναι η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκμεταλλευτεί την πρώτη ψηφιακή επανάσταση που ξεκίνησε με την έλευση του διαδικτύου τη δεκαετία του 90. Περίπου 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέφρασαν τη στήριξή τους σε ένα σχέδιο δράσης για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο στρατιωτικό τομέα. Ωστόσο, η Κίνα ήταν ανάμεσα σε εκείνες που δεν υποστήριξαν το νομικά μη δεσμευτικό έγγραφο. Η Σύνοδος για την υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη στο στρατό, που έλαβε χώρα στη Σεούλ, ήταν η δεύτερη συνάντηση αυτού του είδους, ακολουθώντας την πρώτη που πραγματοποιήθηκε πέρσι στη Χάγη. Τότε, περίπου 60 χώρες, ανάμεσά τους και η Κίνα, είχαν στηρίξει ένα πιο μετριοπαθές κάλεσμα σε δράση, χωρίς να υπάρχει νομική δέσμευση. Το 2023, μόλις το 20% των τηλεπικοινωνιακών παρόχων είχαν ενσωματώσει τη Generative Τεχνητή Νοημοσύνη στις λειτουργίες τους, ποσοστό που εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει το 90% το 2024. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη δείχνει πόσο σημαντική έχει γίνει η Gen AI στον κλάδο, καθώς οι πάροχοι αναζητούν συνεχώς τρόπους να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των δικτύων τους. Όσο εξελίσσεται τη τεχνολογία, οι πάροχοι προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Σύμφωνα με έκθεση της GSMA Intelligence, το 81% των παρόχων παγκοσμίως δοκιμάζει λύσεις Gen AI, δείχνοντας το πόσο σημαντική είναι η δυναμική αυτής της τεχνολογίας. Η νέα έκθεση του GSMA με τίτλο Revisiting 5G Monetization, Upping the Experience, εξετάζεται τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι κινητής στην εμπορική αξιοποίηση του 5G. Όπως αναφέρεται, παρά την ταχεία υιοθέτηση της τεχνολογίας και την εκρηκτική αύξηση της χρήσης δεδομένων, η αύξηση των εσόδων παραμένει περιορισμένη. Ο έντονος ανταγωνισμός δημιουργεί σημαντική πίεση στο μέσο έσοδο αναχρήστη, αναγκάζοντας τους παρόχους να αναζητούν νέες στρατηγικές για τη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, οι ρυθμοί αύξησης των εσόδων παραμένουν σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά παρά τις εκτεταμένες επενδύσεις στις υποδομές δικτύων 5ης γενιάς. Το μέτρο της κατάργησης του ειδικού φόρου σταθερής τηλεφωνίας, που ανέρχεται σε 5% στις συνδέσεις οπτικής ίνας με ταχύτητες πάνω από 100 Mbps, προστίθεται στη μάχη για την αύξηση της διείσδυσης των δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Πρόκειται για το τέλος συνδρομητή που χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό πριν από τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ως μια κίνηση, όπως είπε, με στόχο την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, των ελληνικών οικοκυριών, αλλά και της στήριξης της ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων. Η Data4, πάροχος Data Centers στην Ευρώπη, ανακοίνωσε την πρώτη μεγάλη επένδυση ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός νέου Data Center Campus στην Παιανία, στην Ανατολική Αττική. Αυτή η επένδυση αποτελεί μέρος του επενδυτικού προγράμματος επέκτασης ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη μέχρι το 2030, που στοχεύει να καταστήσει την Data4 τον κορυφαίο πάροχο Data Center στην Ευρώπη. Η Data4 έχει πανευρωπαϊκή παρουσία και δραστηριοποιείται σε διάφορες αγορές όπως τη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Γερμανία και πλέον εισέρχεται στην ελληνική αγορά. Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά το Workforce Innovation 2024 με τίτλο From Talent Gap to Success. Με την υπογραφή για την αξιοπιστία της Smart Press, το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού. Αξιοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να αποκτήσετε τα εργαλεία που χρειάζεστε ώστε να μετατρέψετε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μάθετε περισσότερα και πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στο workforceinnovation.gr.